Με την Υπουργοποπαιδεία, την κυρία Νίκη Κεραμέο, θα συνεχίσουμε, θα τη δούμε, θα την καλημερίσουμε. Καλή σα ημέρα. Καλή σα ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Σε μια ευχαριστώ. πολύ κρίσιμη εβδομάδα, καθώ μένει μόλι μια εβδομάδα για την έναρξη των σχολείων, και είναι απορία όλων των, των γονιών ο τρόπο με τον οποίο θα ανοίξουν τα σχολεία φέτο. Δηλαδή, τα πρωτόκολλα τα οποία θα ισχύσουν για να δούμε μετά πότε θα κλείνουν τμήματα κτλ. Αλλά πώ θα ξεκινήσει η σχολική σχολή. Ξεκινάμε με την ερχόμενη Δευτέρα. Mm. Όλα τα σχολεία τη χώρα μα διαζώσει. Απόλυτη προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι τα σχολεία μα φέτο και όχι μόνο τα σχολεία μα. Γενικώ οι εκπαιδευτικέ δομέ να λειτουργήσουν διαζώσει. <clears throat> Προκειμένου να μπορεί κανεί να είναι στο σχολείο, είτε μιλάμε για εκπαιδευτικού είτε μαθητέ, θα πρέπει είτε να είναι πλήρω εμβολιασμένο mm -hmm. με τι δύο δόσει, είτε να έχει πιστοποιητικό νόση τελευταίου εξαμήνου. Διαφορετικά. Για τους μεν καθηγητές εκπαιδευτικούς θα πρέπει να γίνονται δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα με δική τους ευθύνη και δικό τους κόστος. Εργαστηριακά εννοείται rapid PCR. Ε, σωστά. Σωστά. Για τους μαθητές τους ανεμβολίας τους, δύο self-test την εβδομάδα που θα δίνονται δωρεάν. Τι επόμενε επόμενες μέρες θα δώσουμε τις ημερομηνίε που θα αρχίσει η διάθεση ακριβώς των self-test ε, για τους ανεμβολίες μαθητές. Τώρα, σε περίπτωση κρούσματο, αλλάζει η φιλοσοφία μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση με την Επιτροπή των Ειδικών και κοιτώντα και τι γίνεται διεθνώ, πάντοτε κοιτάμε τι κάνουν και οι άλλε χώρε. Αλλάζει η φιλοσοφία πλέον, δεν πάμε σε οριζόντιο κλείσιμο όπω γινόταν παλιά. Mm -hmm. Και αυτό yeah. γιατί, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όταν κλείναμε τμήματα, το κάναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό για να εμποδίσουμε τη διασπορά του ιού στο σπίτι. Ναι. Να μην κολλήσει η μαμά, ο μπαμπά, ο παππού, η γιαγιά. Τώρα, όλοι αυτοί, τα μέλη τη οικογένεια, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εμβολιασμένοι, και αν δεν είναι, μπορούν να εμβολιαστούν δωρεάν από το κράτο. Άρα, τι λέμε πλέον, εάν υπάρξει κρούσμα, φυσικά απομονώνεται αμέσω το κρούσμα και μένει σπίτι του, είτε αυτό το κρούσμα είναι μαθητή, είτε εκπαιδευτικό, και από εκεί και πέρα εφαρμόζεται ένα πολύ αυξημένο τεστίνγκ και με εργαστηριακά τεστ και με self-test στι διάφορε επαφέ. Αναλόγω πόσο κοντά Άρα, είναι οι... κάποιε επαφέ, είναι μισό το λεπτό, τμήμα. Μισό λεπτό. Άρα οι επαφέ δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Όχι, οι επαφέ δεν μπαίνουν σε καραντίνα εκτό αν οι ίδιε νοσήσουν. Μάλιστα. Άρα αρχίζει ένα πολύ αυξημένο τέστινγκ. Όλα τα παιδιά τη τάξη, τα ανεμβολίαστα, γιατί υπάρχει διάκριση σαφώ μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων. Mm -hmm. Όλα τα παιδιά τη τάξη τα οποία δεν είναι εμβολιασμένα κάνουν αμέσω δύο rapid test. Ξεκινάει η διαδικασία για τα δύο rapid test ε, δωρεάν από το κράτος, mm -hmm. το διευκρινίζω. Ε, τα παιδιά που κάθονταν πιο κοντά στο συγκεκριμένο κρούσμα... κάνουν επιπλέον τεστ, mm -hmm. self-test και αυτά δωρεάν από το κράτος. Και οι, οι εμβολιασμένοι μαθητές, εκείνοι θα κάνουν δύο self-test. Όλες αυτές τις ημέρες που περιγράφεται άρα, το άρα Για να δώσω μια εικόνα, σε περίπτωση κρούσματος... μπορεί να καταλήξει να κάνει κανείς και 5 και 6 και 7 τεστ την εβδομάδα. Ναι. Άρα υπάρχει πάρα πολύ αυξημένο τέστινγ Προκειμένου να διασφαλίσουμε ακριβώ ποιε ζώσει δουλεύουν. Σε τι όμω που θα γίνονται αυτά τα τεστ, το τμήμα θα λειτουργεί. Δηλαδή, αν το σε τμήμα ένα τμήμα 25 παιδιών βρεθεί ένα παιδί. Και γίνει η διαδικασία που λέτε. Mm -hmm. Την επόμενη μέρα θα πάνε τα υπόλοιπα 24. Θα πάνε αμέσω κάνοντας... να, να κάνουν τα RAPID όπως προβλέπετε. Ναι. Και αντιστοίχω τα τεστ τα οποία προβλέπει το πρωτόκολλο mm -hmm. αναλυτικά. Και από εκεί και πέρα, αν βρεθεί οποιοδήποτε, θα απομονώνεται. Ναι. Αλλά όπω είπα πριν, αλλάζει η φιλοσοφία. Άρα το τμήμα πότε θα κλείνει. Το τμήμα με βάση την εισήγηση τη Επιτροπή των Ειδικών κλείνει σε περίπτωση που ε, νοσήσουν τα μισά παιδιά του τμήματο συνένα. 1. Mm -hmm. Τα παιδιά θα κάνουν μάθημα με μάσκε και στου εξωτερικού χώρου. Όλα τα λοιπά μέτρα ισχύουν. Δηλαδή, ε, ε, οι μάσκε, όλο το πρωτόκολλο σχετικά με τα διαφορετικά διαλύματα. Ε, τις, ε, οτιδήποτε γίνεται, γίνεται σε ομάδε, να αποφεύγεται δηλαδή η ανάμειξη διαφορετικών μαθητικών ομάδων. Ό,τι έχει να κάνει αυτό με διαλύματα, με γυμναστική και ούτω Άρα, ό,τι ίσχυε στο τέλο τη περασμένη χρονιά. Σωστά, ισχύ... αλλά με πολύ αυξημένα Τεστ και δύο εργαστηριακά τεστ. Τεστ θα γίνονται mm -hmm. έτσι κι αλλιώ, ή μόνο όταν υπάρχει κρούσμα. Τα τεστ, κοιτάξτε. Γίνονται, γίνονται όπω είπα προηγουμένω, δύο self-test συστηματικά κάθε εβδομάδα Μέσα. για κάθε μαθητή. Ναι. ναι. Και για του εκπαιδευτικού τα rapid, όπω είπα. Ναι. Και σε περίπτωση κρούσματο μπαίνουν επιπλέον rapid Η ωφέλεια διότητα των, διότητα η ωφέλεια ναι. των, μαθηματι... των mm. μαθητών που εμβολιάστηκαν. Σωστά. Πήγαν με του γονεί του και εμβολιάστηκαν. Αυτοί δεν θα κάνουν. και πάνω. Λοιπόν, θα είναι, γιατί πρακτικά. Φαντάζομαι ότι θα είχαν κάποια μεγαλύτερη ελευθερία τα παιδιά που θα ήταν εμβολιασμένα. Μα, δεν υπάρχουν, έχουν. θα σας πω. Ναι. Καταρχήν τα παιδιά τα εμβολιασμένα δεν κάνουν καθόλου self. Τίποτα. Okay. Δεν κάνουν. Πηγαίνουν ναι. στο σχολείο χωρίς κάποια προϋπόθεση. Μόνο με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. εμβολιασμού. Ναι. Μόνο σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα, θα κάνουν γύρω. δύο self-test. Self Αυτό. Και Άρα ναι. υπάρχει ναι. μεγάλη διαφορά. Μεταξύ mm -hmm. του εμβολιασμένου μαθητή και του μη. Ο εμβολιασμένο καθ' όλη τη διάρκεια τη χρονιά δεν κάνει καθόλου τεστ, κάνει μόνο αν υπάρξει κρούσμα στο τμήμα του και εκεί κάνει μόνο δύο δύο self-test, Ενώ ο ανεμβολίαστο κάνει κάθε εβδομάδα δύο δύο self-test την εβδομάδα και μετά κάνει και rapid test και mm -hmm. παραπάνω self self-test ενδεχομένω, εάν, ε, ε, εάν, υπάρξει, εάν υπάρξει, υπάρξει κρούσμα. Άρα, ναι, τώρα. υπάρχει διάκριση. Και εδώ θα ήθελα και από του αθμού σα να απευθύνω μία έκκληση στου γονεί. Να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Πρώτα ναι. απ' όλα για να προστατεύσουν τα ίδια. Έχετε δει Έχετε τις, τις ανακοινώσεις... Των μαθητών τον που έχουν εμβολιαστεί. Κοιτάξτε, έχουμε τα, τα ποσοστά διαρκώ ανεβαίνουν όπω καταλαβαίνετε. Mm -hmm. Έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά στο 15 με 18. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τα τελευταία νούμερα. Έχουμε, είναι αυξανόμενα τα νούμερα, ε, αλλά θέλουμε πάρα πολύ. Υπάρχει mm -hmm. και το ενδεχόμενο. Και, όταν... και για του εκπαιδευτικού, mm -hmm. αν μου επιτρέπετε. Ναι. Στου εκπαιδευτικού ε, έχουμε φτάσει στο 80% των εμβολιασμένων εκπαιδευτικών και υπολογίστε σε αυτό και ένα περίπου 10% που έχει νοσήσει. Mm -hmm. περίπου. Άρα έχουμε σε γενικές γραμμές ένα 10% το οποίο από μένα εμβολιαστεί. Και εκεί θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση. Παρότι οι εκπαιδευτικοί και υποφύλλω να το πω αυτό και δημοσίως και να τους ευχαριστήσω, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και μαζικά στο κάλεσμα του εμβολιασμού. Ναι. Θέλουμε και άλλο όμως. Τώρα υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο βέβαια και μιλάω ως γονιός ας πούμε με ένα παιδί στον παιδικό σταθμό και ένα παιδί στο γυμνάσιο. Μου φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να μάθω ότι στο τμήμα του γιού μου, ας πούμε, Υπάρχει κάποιο κρούσμα και την επόμενη μέρα να στείλω ό, το παιδί. Όχι, υπάρχει υπεύθυνο COVID σε κάθε σχολείο. Ναι. Υπάρχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο. Ε, το μεγαλύτερο μέρο το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί οριστικοποιείται και το υπόλοιπο θα βγει τώρα εντό των επόμενων δύο ημερών. Ε, mm. Υπάρχει μια ειδική φόρμα ειχνηλάτη, την οποία συμπληρώνει το σχολείο. Άρα όλα αυτά θα είναι, αν θέλετε, θα υπάρξει άμεση, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση των γονέων του τμήματο ότι υπήρξε κρούσμα και συνεπώ οι οδηγίε για να προβούν σε rapid test. Θα μπορεί ναι. να πηγαίνει κανεί σε όλε τι μονάδε του ΕΟΔ, θέλω εγώ Αλλά... να στείλω το παιδί μου να... στο σχολείο για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί φοβάμαι να τον στείλω. Επειδή, ε, υπήρχε κρούσμα. επειδή υπήρχαν δύο κρούσματα ας πούμε, στο τμήμα του, θα δικαιολογούνται οι απουσίε του, παραδείγματο χάρη. Υπάρχει, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έχει συγγυθεί η Επιτροπή των Ειδικών, γιατί σα θυμίζω ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι τα σχολεία μα να λειτουργήσουν. Μαι. Και βεβαίω έχουμε βάλει πολύ αυξημένο τέστινγκ, Πάρα πολλά τεστ προκειμένου ακριβώ να διασφαλίσουμε ναι. τη διαζώσιμη λειτουργία. Και θα σα θυμίσω ότι αυτή είναι η τάση που ακολουθείται διεθνώ. Mm. Διεθνώ, άμα δείτε, έχει μπει πολύ περισσότερο τεστινγκ. Αλλά διότι... δεν συμφωνώ ότι το... θέλουμε όλα τα σχολεία μα να είναι ανοιχτά Διαζω... και, το... και διαζώσεις, αλλά, διαζώσεις, αλλά μην ξεχνάμε κιόλα, κύριε Τζούνι, κύριε Κουτρό, μην ξεχνάμε ότι πέρσι τέτοια εποχή να κάναμε αυτή τη συζήτηση δεν είχαμε αυτό το μοναδικό όπλο που λέγεται εμβόλιο. Και ο λόγο που έκλεινε το τμήμα είναι για να μην είχαμε τη διασπορά στα σπίτια μα. Πλέον τα σπίτια έχουν εμβολιαστεί. Και αν δεν έχουν εμβολιαστεί, μπορούν να εμβολιαστούν. Του Τους εμβουλιαστούν. καλούμε λοιπόν Βέβαια... να εμβολιαστούν δωρεάν από το κράτος. Γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο. Απ' την άλλη υπάρχει και το εξή ε, οξύμορο. Όπως λέει ο Χριστός, δεν θα στείλω ε, το παιδί μου εάν μάθω ότι... Στο τμήμα του υπάρχει ένα κρούσμα. Εδώ τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οξύμορο είναι η, το Υπουργείο Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, οποιοςδήποτε να έχει πείσει τους γονεί να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, και στην έδρα είναι ένα καθηγητή ο οποίο ανεμβολία του. Κοιτάξτε, όπω είπα προηγουμένω, Και πώ θα δει, το αντιμετωπίσουν αυτό και οι, οι μαθητέ. Όπω είπα προηγουμένω, οι εκπαιδευτικοί είναι από τι πληθυσμιακέ ομάδε που έχουν ανταποκριθεί με το πιο μαζικό τρόπο. Δείτε mm -hmm. πληθυσμιακέ ομάδε mm -hmm. και πραγματικά με περηφάνεια λέω ε, για του εκπαιδευτικού μα ότι έχουν ανταποκριθεί μαζικά. Και θέλω να πιστεύω ότι και το αμέσω επόμενο διάστημα θα έχουμε αύξηση και αυτού του πολύ μεγάλου Μάλιστα. ποσοστού. Α, ναι. Άρα, την επόμενη Δευτέρα ανοίγουν νηπιαγωγεία, προνήπια, δημοτικά, Σωστά. γυμνάσια, λίγα. Λοιπόν, ανοίγει ανοίγει. Και πανε... νιπια... τα Νιπιαγωγή... ναι, να πανεπιστήμια. τα πανεπιστήμια. Σωστά. Πετάφερο. Καταρχήν ανοίγει, αφού πιάσαμε το σχολείο λίγο. Ανοίγει η από τα τέσσερα. Μην ξεχνάμε ναι, ότι το Σεπτέμβριο ναι. έχουμε Σωστά. εφαρμογή του δίχρονου νηπιαγωγείου για όλου. Έχουμε αγγλικά στο νηπιαγωγείο από, από τα τέσσερα επίση. Έχουμε δεξιότητε με θεματικέ όπω εθελοντισμό, σεβασμό στο περιβάλλον, σεξουαλική αγωγή, πρόληψη και προφύλαξη τη δεξιότητα... κοινωνία. η σεξουαλική αγωγή με τι δεξιότητε <laughs> είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, θα σα πω. Ε, η, η τα εργαστήρια δεξιοτήτων που εισάγονται από φέτο στο υποχρεωτικό ρολογιο πρόγραμμα δομούνται σε τέσσερι άξονε. Ο πρώτο άξονας είναι η, η, το evzin πώ mm. θα ζήσω καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό έχει γίνει η διατροφή. Έχει και σεξουαλική αγωγή. σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό έχει να κάνει με το πώ θα γνωρίσω καλύτερα το σώμα μου. Και στο γυμνάσιο ε, με, με έννοιε πιο σύνθετε αναφορικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Στο, ο δεύτερο άξονα έχει, έχει, να κάνει με το περιβάλλον. Σεβασμό στο περιβάλλον, ε, πρόληψη και προφύλαξη Όχι, είναι, είναι από φυσικέ καταστροφέ. Ναι. Γιατί είναι, Α... ορισμέ, σε ορισμένε ναι. περιπτώσει είναι μαθήματα τα οποία προσφέρουν τα ιδιωτικά σχολεία και δεν τα προσέφεραν τα, Κοιτάξε, ε, τα δημόσια η, όλα αυτά τα χρόνια. Η σκέψη είναι εξή. Είναι σωστό, δεν είναι αυτό. Η σκέψη είναι η ναι. Το σχολείο έχει ω βασική υποστολή να μεταφέρει γνώση στα παιδιά. Δεν έχει όμω μόνο αυτή ω αποστολή, κατά τη γνώμη μα. Έχει και να καλλιεργήσει δεξιότητε. Θα πει δεξιότητε κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, σεβασμό των άλλων, επίλυση προβλημάτων. Όλα αυτά πολλά, μέσα πολλά. από θεματικέ. Μέσα Μάς. από θεματικέ που νομίζω πραγματικά χρειάζεται το σχολείο. Παράδειγμα, στο... σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτέ οι δεξιότητε λοιπόν μπαίνουν από τον υπιαγωγείο σταθμισμένε αναηλικία. Τι θα πει αυτό, mm -hmm. θα κάνει στον υπιαγωγείο κανεί σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Όχι. Θα κάνει όμω σεβασμό στο περιβάλλον. Γιατί αν δεν μπορούν από νωρί βάσει. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην εξέλιξή του ε, αυτό, ε, γιατί είναι είναι καλύτερο. Ε, ε, πριν πάμε στα πανεπιστήμια, ναι. επειδή είναι σημαντικό θεωρώ το ερώτημα που μου έστειλαν, εάν κάποιο γονιό αρνείται να εμβολιάσει το παιδί του και αρνείται να παρακολουθήσει και τη διαδικασία αυτών των self-test, ναι. τι θα γίνεται. Δεν θα μπορεί το παιδί να παρακολουθήσει, είναι σαφέ. Δεν θα μπορεί το παιδί να θα πάει θα στο σχολείο. Έτσι, είναι σχολείο. είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και επίση οι εκπαιδευτικοί. Α, άρα... Εάν ένα εκπαιδευτικό δεν είναι εμβολιασμένο. Δεν θα μπορεί να μπει σχολείο. Δε, και, δεν... και δεν κάνει τεστ. Και δεν κάνει τα εργαστηριακά τεστ. Ναι. Θυμίζω ότι του εκπαιδευτικού είναι εργαστηριακά τα τεστ. Ε, προβλέπονται συγκεκριμένα, συγκεκριμένα μέτρα και τίθεται σε αναστολή. Άρα παιδί το ναι, οποίο. Ε... Άρα, άρα δεν θα μπορεί να υπάρξει εκπαιδευτικό στο σχολείο, ο οποίο είτε είναι, πρέπει να είναι είτε πλήρω εμβολιασμένο, είτε διαφορετικά να κάνει συστηματικά εργαστηριακά τεστ. Άρα έτσι διασφαλίζουμε ακριβώ. Mm -hmm. Την ασφάλεια και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Mm -hmm. Και αν ο Τζούνο δεν εμβολιάσει το παιδί του που είναι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Mm -hmm και δεν ακολουθήσει και τη διαδικασία των self-test, τότε δεν θα μπορεί να πάει το παιδί στο σχολείο, δεν θα συκά, μπει στο σχολείο. Θα το απαγορευτεί. Αυτό ισχύει και πέρσι. Ίσως. Απλά τώρα είναι ακόμα πιο ε, αυστηρά τα μέτρα γιατί έχει περισσότερο testing. Μέχρι. Έχει περισσότερα τέστινγκ. Ναι, testing. Β, βέβαια γίνεται και εύκολο πια. Είναι πιο εύκολο δηλώνει self-test και μπορεί να πιστεύει ναι, ότι θα το κάνει. Θα σα πω τώρα λίγο στα πανεπιστήμια που το Εγώ δεν το πιστεύω. σα πω το εξή. Η εμπειρία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Τζον και Κούτρα, από την εφαρμογή των self-test του τελευταίου δύο μήνε λειτουργία των σχολείων, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Έδειξε ότι ανακαλύψαμε πάρα πολλά κρούσματα χάρη στα self-test. Ναι. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ένα στα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα. Μάλιστα προέρχονταν από Πάμε στα πανεπιστήμια, Πριν κυρία ε. Μία κουβέντα μου επιτρέπετε για το τι αλλάζει το σχολείο. Άρα, νηπιαγωγείο από τα 4, αγγλικά στο νηπιαγωγείο, δεξιότητες. Σχεδόν 12.000 ε, εκπαιδευτικοί, νέοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας. Μ. Σχεδόν διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Τα έξι πρώτα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια στη χώρα, νέα μ. Μ. προγράμματα σπουδών, όλα αυτά ξεκινούν από Σεπτέμβριο στα σχολεία μας. Μάλιστα. Πάμε, Πάμε στα τώρα, πανεπιστήμια τώρα. Πώς θα πανεπιστήμια, Σωστά. Σωστά. Και όπως, εργαστήρια όπως, τα πάντα. Όπω είπα. Πάλι σελφτέστ. Όχι. Λοιπόν, εκεί ε, τα μέτρα είναι διαφορετικά. Και είναι διαφορετικά διότι, όπω ξέρετε, ο εμβολιασμό των ενηλίκων είναι κάτι διαφορετικό από τον εμβολιασμό των παιδιών. Ε, εκεί προβλέπεται το εξή. Για να μπορέσει να παραστεί κανεί διαζώσει. Ναι. Είτε είναι εκπαιδευτικό προσωπικό, είτε είναι φοιτητή, θα πρέπει να είναι είτε πλήρω εμβολιασμένο, διαφορετικά να έχει πιστοποιητικό νόση τελευταίου ξαμήνου. Αν δεν τα έχει αυτά, υποχρεωτικά δύο εργαστηριακά τεστ, εργαστηριακά, rapid ή PCR. PCR. την εβδομάδα. Με δική του ευθύνη, με δικό του κόστο. Άρα, για να, μπαι, να μπει ο φοιτητή στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να έχει δύο rapid η διαζώση στο σπίτι. Του Και δίνεται Υπάρχει μόνο διαζώσει εκπαίδευση. Ε, το πρωτόκολλο λοιπόν είναι αυτό που σας είπα. Μάλιστα. Ε, το... Θα συζητήσουμε και τα περαιτέρω μέτρα με τους ειδικού το εξάμεινο αυτή τη στιγμή όπως και έχουμε εξεταστική. Mm -hmm. Το εξάμεινο θα ξεκινήσει ε, σε κάποιες εβδομάδες από σήμερα ε, και θα συζητήσουμε και τα πρωτόκολλα τα αναλυτικά Μάλιστα. για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Και κλείνοντας, το εξάμεινο θα ξεκινήσει έτσι και για τα δημόσια έκ, που είναι νέος θεσμός λοιπόν, που να πούμε ότι Αυτή τη στιγμή γίνονται οι αιτήσει για εγγραφή σε δημόσια ΙΕΚ. Θυμίζω ότι φέτο για πρώτη φορά δόθηκε δυνατότητα στο, στο μηχανογραφικό των πανελλαδικών να επιλέξει κανείς είτε πανεπιστήμιο είτε δημόσιο ΙΕΚ για ειδικότητες σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασία, όπως είναι οι λεγόμενοι web designers, web developers, η τεχνική τουριστικών καταλυμάτων οι σχεδιαστές μόδας. Όλες αυτές οι ειδικότητες, 103 ειδικότητες, προσφέρονται δημόσια... μέσω των δημοσίων ΙΕΚ. Η εγγραφή είναι μέχρι την Παρασκευή αυτήν, 10 του μηνό, και όλε τι πληροφορίε προσφέρονται στο site του Υπουργείου Παιδεία. Σα παρακαλώ, σύντομη απάντηση, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Απλώ γράφουν τα νέα σήμερα ότι αναστέλλεται η ιστορία με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Έχετε κάποιοι να μα κάτι δεχόμενο. Κοιτάξτε, Πα... να Όχι. Ε, η απάντηση είναι η εξή. Υπάρχουν παράλληλε διαδικασίε που τρέχουν. Ναι. Πρώτον, τα πανεπιστήμια. Υπάρχει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Βεβαίω. Η οποία πρώτον, θα εφαρμοστεί από πότε. Πρώτον, κοιτάξτε, τρέχουν οι διαδικασίε από την ελληνική αστυνομία. Όπω ξέρετε, έχει βγει η προκήρυξη τα πρώτα 400 mm -hmm. μέλη. Θα προχωρήσει προχωράει η εκπαίδευση από την ελληνική αστυνομία. Άρα αυτό είναι το σκέλο που προχωράει Έτσι. από τη μεριά τη αστυνομία. Και υπάρχει και το σκέλο που προχωράει τη μεριά των πανεπιστημίων, που έχει να κάνει με την εκπόνηση σχεδίων ασφαλεία. Mm Θυμίζω -hmm. ότι πολλά πανεπιστημία δεν είχε δοθεί να να Άρα θα δούμε αστυνομικού σχε... στα πανεπιστήμια το 2022, α πούμε, τι αρχέ του χρόνου. Εντάξτε, το προχωράνε, του... σα λέω, οι διαδικασίε. Από την ελληνική αστυνομία που περιλαμβάνουν και ουσιαστική εκπαίδευση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Είναι ένα νέο σώμα που ιδρύεται ε, και, πο... και πολύ σημαντική παράμετρο ήταν και η ειδική εξ αρχή, η ειδική εκπαίδευση που πρέπει να λάβει, επειδή ακριβώ θα υπηρετήσει σε έναν χώρο ιδιαίτερο Καλή που είναι κυρία το κυρία. Πανεπιστήμιο. Να είστε πολύ. καλά, κύριε Γεραμέρο. Σα ευχαριστούμε καλά. πολύ. Καλημέρα.